Την Πέμπτη εισάγεται προς επεξεργασία και συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα ΑΗ με τίτλο «Νέοι ορίζοντες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΗ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Το νομοσχέδιο για τα ΑΗ της Νίκης Κεραμέως έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, ωστόσο το σκέλος των αλλαγών στη διοίκηση των ανώτατων ιδρυμάτων συγκεντρώνει και διακομματικά πυρά. Το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή βάλει κατά της δωρεάν και δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιμέρους διατάξεις οι οποίες προσβάλλουν βάναυσα τη δημοκρατία στα πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να συγκεντρώσει σε νέο πλαίσιο την προηγούμενη νομοθεσία, ενσωματώνοντας και νέες ρυθμίσεις με στόχο τη θωράκινση και ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων σε όλα τα επίπεδα, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει μέχρι τη διοίκηση και τη λειτουργία του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στην παρέμβασή του για το νομοσχέδιο νόμου, ζήτησε την απόσυρσή του, χαρακτηρίζοντας τη χρονική στιγμή της κατάθεσής του από την κυβέρνηση ύποπτη, συνδέοντάς τη με τις εθνικές εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο. Το οποίο αποβλέπει στην περιστολή των συλλογικών συλλογικής δραστηριότητας τέλος πάντων στο πανεπιστήμιο τον αποκλεισμό των οικονομικά ασενέστερων φοιτητών αλλά και την εκβάθρον αναδιάθρωση του της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι φοιτητές επίσης αντιδρούν δυναμικά γιατί όπως καταγγέλουν με τον λόγο νομοσχέδιο δέχονται ακόμα ένα σημαντικό πλήγμα και δεν σκοπεύουν να το επιτρέψουν. Προφανώς ο φοιτητής κάνει το λόγο που μπορεί να είχε πριν την ψήφισή του, πριν την ανάληψη των καθηκόντων, ανάληψη διακυβέρνησης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καθώς ας μην ξεχνάμε ότι με τον νόμο Γαβρόγλου και τη συνδίκηση που προέβλεπε παρήχε τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκφράζονται πάνω σε θέματα οργάνωσης και ποιότητας σπουδών τα οποία τους αφορούσαν, καταργείται το αυτοδιοίκητο.